Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Μετά από απέτηση πολλών τηλεθεατών και ειδικά με πολλά μηνύματα που στέλνετε από το ίντερνετ, έχουμε πάλι μαζί μας το μέγα διάσημο, καταξιωμένο, γνωστό καλλιτέχνη, συνθέτη Καρούσο Παναγιώτη, του οποίου έχω εδώ ένα σερτιφικάτο ΝΕΡ από τον Καναδά. Τον Καναδά είναι αυτό, κύριε Παναγιώτη? Είναι του Πιέρ Πετιγκρού, ναι. Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Καναδά. Ναι. Και ταυτόχρονα και βουλευτής. Και άλλη μια τιμητική διάκριση από την Communauté Hellénique του Μοντρεάλ για τα 100 χρόνια της ελληνικής κοινότητας στο Μόντρεαλ. Με θέμα την όπερα «Η Ολυμπιακή Φλόγα». Για εξηγήσει το κοινό, γιατί έχουν μπερδευτεί «Η Ολυμπιακή Φλόγα» με τις Τραχύνιες. Τι συμβαίνει? Είναι το ίδιο έργο, το ίδιο έργο, το οποίο παρουσιάστηκε στην Αμερική και στον Καναδά ως «Ολυμπιακή Φλόγα». Μάλιστα. Θυμίστε λίγο την υπόθεση. Η υπόθεση είναι το θέμα των Τραχυνιών, η διάνυρα με τον, που έστειλε το Μανδύα στον Ηρακλή, που από τη ζήλια της. Και πως στην πρώτη πράξη δείχνουμε την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων από τον Ηρακλή. Και γι' αυτό την ονομάσανε Ολυμπιακή Φλόγα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όμως λέγεται και ως Τραχύνιες. Η Διάνυρα είναι η αγαπημένη σύζυγος του Ηρακλή, η οποία έτυχε, ας πούμε, που λέμε, υποβολής ή ψευδούς συκοφαντικής δυσφήμισης του Ηρακλή από τρίτους, από τον Κένταυρο, και της είπε ότι ο Ηρακλής ουσιαστικά είχε άλλη γυναίκα. Αυτή παρασύρθηκε και έδωσε το χιτώνα, ο οποίος ήταν δηλητηριασμένος με το αίμα της Λερναίας Ήδρας και άθελά της, σκότωσε τον Ηρακλή. Αυτό το παθαίνουν συχνά πάρα πολλές γυναίκες, πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και επιτίθενται στους αγαπημένους συζύγους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Την εξαπάτησε ο Κένταυρος, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν είναι η μόνη. Πολλούς εξαπατάνε σήμερα και ειδικά στο πολιτικό επίπεδο οι εξαπατήσεις είναι καθημερινές. Βλέπετε, κύριε Καρούσο, τι γίνεται σήμερα στα σχολεία. Τυχαία περνώντας από ένα σχολείο απ' έξω, δεν ήταν τίποτα. Ούτε λουκέτα, ούτε κατάληψη, ούτε είναι κανείς απ' έξω. Λέω, τι γίνεται εδώ, είναι κλειστά. Λέω ότι είναι εθνική επέτειος. Όχι, λέει, το κλείσαν. Είναι τρεις μαθητές, δηλώνουν μόνοι τους κατάληψη, βάζουν λουκέτο και πάνε προς τα εξάρχεια, προς την Καράβα, παίρνουν το νέο ναρκωτικό, το σκάνκ, και όλα καλά, στα φροντιστήρια, εκεί κοντά. Και ζούσαμε εμείς καλά και εμείς καλύτερα. Και η κυρία Κεραμέως πρωί-πρωί ήταν στα κανάλια στον Αντένα. Μετά θα πιάσει την ΕΡΤ, μετά θα πιάσει το Κόντρα. Όλη η μέρα στα κανάλια, κύριε Καρούσο. Εγώ δεν ξέρω. Τα κανάλια έχουν λίμοξιολόγους. Ναι, ναι. Όλη η μέρα αυτοί δεν πάνε στα νοσοκομεία. Αυτό ακριβώς που πείτε. Αυτοί οι καθηγητές δίθεν λίμοξιολογίας. Πότε βλέπουν τους ασθενείς τους? Πότε κάνουν την έρευνα? Πότε παίρνουν πίεση, θερμοκρασία? Και έχουν και τον χρόνο για να βγουν στα κανάλια. Εμείς για να βγούμε εδώ 15 λεπτά με τον κύριο Καρούσο δουλεύουμε όλη τη βδομάδα. Προετοιμαζόμαστε για να βρούμε εδώ τα σχετικά. Τι θα σας παρουσιάσουμε. Πώς η κάθε υπουργός βλέπει όλα τα έγγραφα που έχουν στείλει και μάλιστα να μας πει η ίδια, αν η ίδια έχει υπογράψει το έγγραφο της 9/12/20 που έχει μέσα το όνομά μου. Κυρία Κεραμέως, σας έφεραν ποτέ το έγγραφο ημερομηνία 9/12/20 που έχει την υπογραφή από κάτω, στο οποίο το έγγραφο μέσα είναι το όνομά μου και δήθεν το έχετε υπογράψει εσείς? Σας λέω από πριν, δεν το έχετε υπογράψει. Σας δουλεύουν τα ίδια λαμόγια που δουλεύουν τον κάθε υπουργό. Είναι μια συμμορία στο Υπουργείο Παιδείας που περιμένουν να έρθει ο νέος υπουργός. Τι θα κάνουμε εδώ, τι είναι αυτός? Α, του αρέσουν τα κορίτσια. Θα του πασάρουμε την Ίνα. Τι είναι αυτός? Του αρέσουν τα αγόρια. Του πασάρουμε το Γιαννάκι. Και έτσι ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, κυρία Κεραμέως. Άντε πιάσε το κανάλι τώρα. Κύριε Καρούσα, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο να κοιτάξει όταν έχει. Μα είδα το γνωστό popstar με έτσι την πόρτα σε ένα super lux αμάξι μπροστά στο Ηράδειο. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς μπήκε αυτό το αμάξι εκεί πάνω? Ποιος του άνοιξε την πάρα? Έχει πάρα το Ηράδειο μπροστά. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να πέρασει το αμάξι. Πού είναι η τροχία, πού είναι ο Δήμος,
Πού είναι η εφορία? Θα πάτε όλοι φυλακή. Πόσα σας λάδωσε ο γνωστός pop star και η διάσημη εταιρεία αμαξιών? Πείτε τα. Αντί να κοιτάζουν οι υπουργοί, οι καινούργοι, να φωτογραφίζονται με τις διασημότητες για να κάνουν εφέ και show off με τις φωτογραφίες, να κοιτάξουν να βρουν ανθρώπους όπως τον κύριο Κουτσούκο. Μα δεν χρειάζεται. Όπως και άλλους ανθρώπους της Σορβόνης και των Πανεπιστημίων που είναι σοβαροί, να προωθηθεί η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μέσα από τον κόσμο του πνεύματος. Κύριε Καλούσο. Και όχι από διασημότητες pop star και τρέχα γύρευε τώρα. Ναι, που star, ναι, ναι. Να φέρουν. Ναι. Δηλαδή ανθρώπους μόνο και μόνο να τρέχουν να φωτογραφίζονται στο Υπουργείο. Εγώ θυμάμαι όταν μπαίνει ο κάθε υπουργός εκεί πέρα, εμείς είμαστε ομάδες μέσα στα Υπουργεία που έχουμε φορείς που κάνουμε έργο και δεν μας δίνουν ένα ραντεβού. Και οι πόρτες είναι ανοιχτές για άτομα δηλαδή που είναι γνωστά ή στα τηλεοπτικά κανάλια ή είναι γνωστά στη νύχτα. Κύριε Καρούσου, και σου λέει θα έρθει αυτός εδώ και τρέχουν και φωτογραφίζονται και τι θα πάρετε και καθίστε τα εδώ. Τα πολιτικά και... γραφεία έχουν σύμβουλο επικοινωνίας. Υπάρχουν βουλευτές πλέον το μήνα 5.000 ευρώ στο σύμβουλο επικοινωνίας για να τον βάλει στο παράθυρο, για να του γράψει συνεντεύξη στην κάθε εφημερίδα. Να, εδώ έχω την ελευθεροτυπία. Έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη για εσάς. Το 2005 η Λουμπίνη έκανε... δωρεάν εντελώς. Γιατί ο κ. Καρούσου δεν πληρώνει τα κανάλια και τις εφημερίδες και γράφουν για αυτόν τιμητικά? Και λίγα γράψανε για τον καιρό που έκανα εγώ αυτά στην Αμερική και στον Καναδά. Ήμουν ο μόνος Έλληνας που ανέβαζε όπερες στη Βόρειο Αμερική και σε τόσο ακόμα μεγάλα θέατρα για όλη την παροικία. Πώς είσαι ακόμα, παιδί μου? Και λίγα γράψανε τότε. Βγήκε οι άλλοι. Αλλά τώρα που ήρθα στην Ελλάδα σταματήσανε να γράφουν. Το 1821 υπήρθεν πρόεδρος, ναι, η κυρία Δασκαλάκη. Δασκαλάκη το επιθετό της, η οποία δίδασκε κοινωνιολογία σε ένα τεχνικό λύκειο, μου είπαν εδώ κάπου στους αμπελόκηπους, και πήγαινε στην πλάκα και έτρωγε πίεπινα ούζα εκεί σε μια καλερί, λέει, στο Διογέννη δίπλα και δεν πλύουνε ούτε τα ούζα της. Και αυτή θα μας φέρει το 21. Ποιο 21? Πάσφετος. Κύριε Καρούσο. Η Δασκαλάκη είναι μια διεθνούς φήμης προσωπικότητα και εμβέλειας λόγω των Ολυμπιακών και όλο αυτό το πρόγραμμα που έχει κάνει και στο Χάρβαρντ. Έχει χρηματοδοτήσει κάποιες έδρες, νομίζω, πανεπιστημιακές. Έχει κάνει, δηλαδή, σχετικά με άλλους ανθρώπους. Έχει κάνει ένα έργο η κυρία Δασκαλάκη. Και άλλες έχουν κάνει. Και η κυρία Βαρδινογιάννη έχει κάνει. Και η κυρία Βαρδινογιάννη. Δεν λέμε για την κυρία Βαρδινογιάννη, ναι, είναι μια σπουδαία κυρία. Ναι, αλλά έχει κάνει και κάτι άλλο. Αγόρασε τα 4 γεωτρύπανα του Ερντογάν. Γιατί το λέμε και αυτό? Έχει μήνυση γι' αυτό. Το ξέρετε? Όχι. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά στη μεστήρη Καρούσα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει, κύριε Καρούσο, το θέμα που λέγεται διαρκής κατσακωμός. Τι συμβαίνει? Έχουμε ένα σχολείο. Μπαίνει μέσα ο διευθυντής. Α, κύριε διευθυντά, μας κοίταξες. Συνέλευση, κατάληψη. Την άλλη μέρα. Δεν μίλησε. Άρα κάτι είπα ότι συμβαίνει. Πάλι κατάληψη. Την τρίτη μέρα. Έχετε ο Μπάμπης από την Κράβα με τον Αρχέμπορο από τα Εξάρχεια. Άλλη κατάληψη. Κάψανε ακόμα και το τεχνικό λύκειο Χαλκίδας, εκεί που είναι διευθυντής ο φίλος μου και καθηγητής κύριος Κώστας Φράγκος. Κυριακή μέρα μεσημέρι. Πού είναι η δίθεν αστυνομία, πού είναι η δίθεν αυτά, εκεί στη Χαλκίδα. Γίνεται όριο ένα αρχεμπορείο. Ο παλιός διευθυντής, ονόματι Αθάνατος Χαλκίδος, αστυνομικός διευθυντής, παραιτήθηκε και δήλωσε «Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τα καρτέλ ναρκωτικών». Σας παρακαλούμε, κυρία Κεραμέως, κυρία Υπουργέ, βάλτε μια τάξη στα σχολεία και στην εκπαίδευσή μας. Είναι κρίμα η εκπαίδευση να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλούμε θερμά, απαλλάχτε την κυρία Κεραμέως από το Υπουργείο Πολιτισμού, βάλτε κάπου αλλού. Στον τουρισμό, κάτι άσχετο. Να βγαίνει στα κανάλια όλη μέρα. Να επίδειξη μόδα, θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας λέει, εγώ λέει, σαν Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Η κοπέλα το λέει μόνη της. Δεν είναι, μοιάζει. Σαν το λέει μόνη της. Ναι. Μόλις τα λέει. Οι άνθρωποι είναι παντελώς αγράμματοι. Εγώ δεν καλώ την κυρία Κεραμέως εδώ και θα αποκαλυφθεί η γυναίκα ότι είναι η μη αγράμματη. Και κάντε μου μήνυση. Και αν θέλει να τη το αποκαλύψω. Δεν τη δίνουν ούτε τα έγγραφα να υπογράψει. Το πάνε έτοιμο. Μου το έχει πει άτομο μέσα από το Υπουργείο, της τα πάμε έτοιμα και τα υπογράφει ανταυτού άλλος και άλλοι. Κύριε Μητσοτάκη, κάτι μου μίλησε να τα αποδείξω. Φέρετε μου το έγγραφο της 9-12. Αυτό, την ηλεκτρονική, με το έγγραφο της 9-12 του 20 που έχει το όνομα μέσα. Θα δείτε ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι
και περιμένετε σας σώσει, όπως υπήρχε μια παλιά υπουργός να φτιάξει το νόμο πλαίσιο. Κύριε Καρούσο, συγχαρητήρια για την πορεία σας. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Κουτσούκο. Παρομοίως έχετε εξής μια πορεία σημαντική. Και ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Διαβάτη για το κανάλι και το Βήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.